δουλειά που γίνεται στην κοινωνική σα είναι μαγική δουλειά. Είναι μια μεγάλη οικογένεια ανθρώπων πραγματικά, όπως και εδώ η προγραφία στην περιφέρεια. Οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας είναι ταγμένοι στο σκοπό και δουλεύουν εφημερών ώστε να υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα για την κάθε περιφέρεια, για την κάθε πόλη, για το κάθε χωριό, για την πατρίδα. Βρισκόμαστε σε ένα μετέχνη νομίζω που πρέπει να χωρίσει όπως πολύ σωστά είπε να υπάρχει μια δύσκολη εκδοχή στα ζητήματα δημόσιας υγείας, η χώρα να επιστρέψει σιγά σιγά με στέρεα βήματα στην κανονικότητά της. Αυτό πρέπει να γίνει κανόνες, με όρους, με οδηγίες που θα πρέπει να είναι σεβαστές από όλους. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γιατί στο πρόσωπο το δικό σου και στην περιφέρεια υπάρχει πάντα ένας πολύτιμος συνεργάτης για όλα τα ζητήματα, όχι μόνο τώρα τον κορονοϊό. Τα ζητήματα, η δουλειά που κάνει ειδικά στο κομμάτι της αντιπλημμυρικής θωράκισης, νομίζω είναι πρότυπη. Και μέσα από τα εργαλεία δουλειάς που έχει πλέον και τα οικονομικά εργαλεία που θα αποκτήσει η πολιτική προστασία με τη νέα της δομή, νομίζω ότι υπάρχει πεδίο μεγάλης συνεργασίας για πάρα πολλά ζητήματα. Η αντιπυρική περίοδος προφανώς είναι το αντικείμενο της σημερινής μας συζήτησης εκτός όλων των άλλων, μαζί με την εξέλιξη των αντιπυρικών έργων. Νομίζω ότι αυτή η συνεργασία έχει στέρεες βάσεις και τα αποτελέσματα θα είναι πολύ σημαντικά και για τους πολίτες και για την κοινωνία και για όλη την Βόρεια Ελλάδα.